Ο λόγος που σας καλέσαμε σήμερα εδώ είναι, όπως είχα πει και στην προηγούμενη συνέντευξη τύπου για το ΦΠΑ, ότι δεν θα μείνουμε στη συγκέντρωση στη προγραμματισμένη που είχαμε, αλλά θα υπάρχει κλιμάκωση και συνέχεια. Νομίζω, να πούμε δύο λόγια για τη συγκέντρωση της 30 του μήνα, ήταν από τις πιο μεγάλες κινητοποιήσεις και από άποψη κλεισίματος καταστημάτων και γενικότερα επιχειρήσεων στο νησί, αλλά και συμμετοχής του κόσμου, παρά τις καιρικές συνθήκες που δεν ήταν και οι καλύτερες. Όλος ο κόσμος που συμμετείχε στην κινητοποίηση, αυτό που ρωτούσε τι θα ήταν, τι κάνουμε στη συνέχεια. Την επόμενη μέρα βρέθηκαν τα σωματεία, το επιμελητήριο της Ομοσπονδίας για να συζητήσουμε τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Παράλληλα είχαμε συναντήσεις με τους άλλους φορείς της Χίου, αλλά και της Μυτιλήνης και της ΣΑΜΟ για το τι κάνουμε στη συνέχεια. Έχουμε να σας ανακοινώσουμε και καλούμε εδώ όλο το χιώτικο λαό, επαγγελματίες, έμπορους, βιοτέχνες, πρώτα απ' όλα το χώρο το δικό μας, για την Πέμπτη, στις 8 του μήνα, στα πλαίσια της πανεργατικής κινητοποίησης που υπάρχει, που κάνει η ΓΕΣΕΕ, κάνει η ΑΔΕΔΗ, αλλά συμμετέχει και η ΓΕΣΕΒΕ, η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών, που ανήκει και η Ομοσπονδία μας. Στα πλαίσια αυτά, εμείς σαν Ομοσπονδία καλούμε τους συναδέλφους μας να εκφράσουμε την αντίθεσή μας συνολικά για τα μέτρα, τα φορομέτρα, τα φορολογικά μέτρα, τα ασφαλιστικά που έχουν επιβληθεί όλα τα χρόνια και που μας περιμένουν ακόμα χειρότερα το επόμενο διάστημα από την 1η-1η, με βέβαια πρώτο και κύριο την αλλαγή του μειωμένου ΦΠΑ για τα νησιά μας, από την αύξηση δηλαδή κατά 30%. Είναι μείζον θέμα, τα έχουμε ξαναπεί για μας. Καλούμε λοιπόν όλους τους συναδέλφους 9.30 το πρωί στην εφορία, όπου εκεί καλούμε να φέρουν ταμιακές μηχανές, συμβολικά να τις αποθέσουμε στην είσοδο της εφορίας. Λέμε, τονίζουμε το συμβολικά, για να πούμε στη συνέχεια και να δείξουμε στην κυβέρνηση και στα κόμματα βέβαια της Βουλής, ότι αν δεν εισακουστεί η φωνή μας από την 1η-1η, μάλλον 1η-1η είναι κλειστά τα μαγαζιά, τέλος πάντων, 3, θα παραδώσουμε τις ταμιακές μας μηχανές πραγματικά. Αυτή η κίνηση δεν θα γίνει μόνο από εμάς, ανάλογες κινήσεις ετοιμάζουν και στη Μυτιλήνη και στη ΣΑΜΟ, που θα είναι ίσως και να έχουν και άλλη μορφή, μπορεί να είναι και καταλήψεις κτηρίων, τις επόμενες μέρες. Το πρώτο λοιπόν και βασικό είναι ότι καλούμε τον κόσμο να έρθει στην κινητοποίηση αυτή, να συμμετέχουμε κι εμείς με το δικό μας τρόπο σε αυτή την πανελλαδική, επαρχιακή, πανεγιακή κινητοποίηση που γίνεται για τα φορολογικά, εξειδικευμένα βέβαια πιο πολύ εμείς για το κομμάτι του ΦΠΑ που είναι πιο άμεσο, αλλά βάζοντας συνολικά το πακέτο που μας απασχολεί. Την Τετάρτη έχουμε Διοικητικό Συμβούλιο τα νησιωτικά επιμελητήρια, όπου θα συζητηθεί το θέμα του ΦΠΑ, και να πω ότι το Συμβούλιο Επικρατείας ζήτησε δύο συμπληρωματικά προτάσεις, κάτι ζήτησε, δεν γνωρίζω, αλλά έχουν αναλάβει ήδη οι δικηγόροι που κατέθεσαν την πρόταση και είπαμε ότι μπορεί και σήμερα να τα έχουν καταθέσει. Είπαμε όσο γίνεται πιο άμεσα. Και αύριο θα έχουμε μια ενημέρωση από στο Συμβούλιο του ΕΟΕ. Επίσης, αυτό που είπε ο Βασίλης, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στη Μυτιλήνη θα γίνουν μέχρι την Πέμπτη
από Τετάρτη και Πέμπτη καταλήψεις σε διάφορα κτίρια. Επίσης, το ραντεβού των 8 του μηνός με τον Πρωθυπουργό ή κάποιον από το Υπουργείο Οικονομικών αναβλήθηκε από εκείνους, δεν θα γίνει. Και μάλλον πάει για να μην γίνει και ποτέ. Στις σκέψεις μας τώρα και στις προτάσεις που είχαμε κάνει και, και στο Συμβούλιο εδώ και στη Συντονιστική Επιτροπή και, και με τον Δήμαρχο, είπαμε να, μετά από επικοινωνία και με τα άλλα νησιά, είπαμε αν μπορούμε να κάνουμε μία κίνηση να πάρουμε κόσμο με το πλοίο της γραμμής από τη Μυτιλήνη και τη Χίο, ταυτόχρονα και από τη Σάμο και από όποια άλλα νησιά μπορούν να μπουν μέσα και να πάμε την άλλη εβδομάδα μία ημέρα στο έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, αφού δεν μας δέχονται εκείνοι, να πάμε εμείς και να απαιτήσουμε να μας δεχτούν. Αυτά είναι για μέχρι την άλλη εβδομάδα οι ενέργειες που έχουμε προγραμματίσει. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, κάτι διευκρινιστικό. Φέρετε το τελευταίο ξαναλέτε. Δηλαδή θα γίνει συγκέντρωση στην Αθήνα από τα κλειδιά. Ναι, όχι τα κλειδιά, από τα νησιά όλοι. Όχι μόνο οι επαγγελματίες που ανήκουν στα κλειδιά, κάτοικοι των νησιών. Δεν θα έπρεπε ήδη να ξέραμε κάτι πιο συγκεκριμένο, για να προλάβετε να οργανωθείτε δηλαδή. Όλα αυτά τα συζητάμε συνέχεια και, και εμείς με τα επιμελητήρια, με τους πρόεδρους των επιμελητηρίων, αλλά και οι δήμαρχοι, γιατί το ίδιο έχουμε συμφωνήσει με τον κύριο Βουρνού και με τον κύριο Αρχιπεριφερειάρχη. Είναι δύσκολο να συντονιστούν και τα τρία νησιά. Και αυτά θα τα δουλέψουμε τούτη τη βδομάδα. Ήταν και μία δυσκολία με τις απεργίες των πλοίων. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουν. Είναι και αυτό και δεν ξέρουμε, τι θα κάνουν και οι ναυτεργάτες στην άλλη εβδομάδα. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένη ημέρα. Άρα στις σκέψεις. Άρα είναι, όχι, είναι αποφασισμένο ότι πάμε για μία κινητοποίηση στην Αθήνα με όσο κόσμο μπορούμε και με ένα κάλεσμα προς τους νησιώτες της Αθήνας, δηλαδή νησιώτες Μυτιλινιούς μέσα από το Σωματείο και όλα αυτά, να συμμετέχουν. Με επιδίωξη να έχουμε να φανεί και η φωνή μας δυναμική. Εμείς, αν μας επιτρέπετε να γίνει, ας πούμε, με λόγω των απεργιών, δεν ξέρω τι, λόγω των συντονισμών, πρέπει να το κάνουμε την άλλη εβδομάδα, γιατί η επόμενη εβδομάδα είναι τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνουν μετακινήσεις, γιατί θα οπωσδήποτε θα έχουν προγραμματίσει και κάποιοι να έρθουν εδώ να κάνουν Χριστούγεννα με τις οικογένειες τους. Είναι δύσκολο να γίνει την επόμενη εβδομάδα. Και η πιο πιθανή ημερομηνία είναι την άλλη Τετάρτη. Για να μπορούμε έτσι να μιλάμε και για την Πέμπτη θα είναι κλειστά και τα καταστήματα κάποιες ώρες, γιατί έγινε ένα τέτοιο κάλεσμα από το εργατικό κέντρο. Όχι, όχι. Ο Εμπορικός Σύλλογος δεν έχει πάρει τέτοιες απόφαση. Είναι θέμα του Εμπορικού Σύλλογου, δεν υπήρξε τέτοια απόφαση. Απλά εμείς σαν Ομοσπονδία καλούμε τον κόσμο, εντάξει, επειδή πολλοί συνάδελφοι τυχαίνουν να έχουν προσωπικό, να έχουν τη δυνατότητα, να συμμετέχουν στη συγκέντρωση αυτή, να πούμε, με αυτόν τον τρόπο. Και όσο καταθέσουν τις, αφήσουν μάλλον για κάποιες ώρες τις μηχανές, δεν θα έχουν θέμα πώς κόβουμε αποδείξεις. Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι συμβολικό, δεν υπάρχει θέμα, δεν θα υπάρχει.